Μαθητές λυκείου από την Πάτρα δημιούργησαν ένα σύστημα συσκευών που θα διευκολύνει τη συμμετοχή των τυφλών μαθητών στο σχολείο. Συγκεκριμένα, η Αλίκη Ράγκου και ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης είχαν την ιδέα της πρωτότυπης αυτής δημιουργίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μια κάμερα η οποία διαβάζει τον πίνακα της τάξης, μετασχηματίζοντας τις σημειώσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτόν σε ψηφιακό κείμενο και ήχο. Με την χρήση επίσης πληκτρολογίου ανάγνωσης και γραφής Braille, το κείμενο μετατρέπεται στα αγγλικά. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στον τυφλό μαθητή να διαβάσει όπως έχει συνηθίσει με την αφή μέσω ακίδων που ανεβοκατεβαίνουν. Αφιερώνοντας αρκετό χρόνο εκτός μαθημάτων για να καταφέρουν να υλοποιήσουν την ιδέα τους, κατάφεραν φέτος να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2022 και να διακριθούν. Μαζί με άλλες δύο ομάδες θα συμμετέχουν ως Εθνική Αποστολή της Ελλάδας στον 33ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό των Νέων Επιστημόνων 2022 στο Leiden της Ολλανδίας.